Είμαι η Αργυρά Μουντάκη και είμαι εδώ στο περίπτερο των εκδόσεων Μήνας με αφορμή το τελευταίο μου βιβλίο, το Στοιχειωμένο Σπίτι. Το Στοιχειωμένο Σπίτι αφορά μια ιστορία που διαδραματίζεται στην πόλη του Βόλου. Μιλάει για την ιστορία του Βόλου μέσα από μια μυθοπλασία για παιδιά. Αναφέρει στοιχεία από την αρχαιότητα μέχρι την τουρκοκρατία, την ελληνοκρατία, τους Βαλκανικούς, τον Πρώτο Παγκόσμιο, φυσικά τη Μικρασιατική καταστροφή, στην οποία βασίζονται δύο βασικές ιστορίες που κινούνται παράλληλα μέσα στο βιβλίο. Προσπαθώ μέσα από αυτή την ιστορία να παρακινήσω τα παιδιά να ανατρέξουν λίγο στις πηγές και να ψάξουν την ιστορία του τόπου, είτε είναι ο τόπος τους, ο Βόλος δηλαδή, είτε τα παιδιά είναι από έναν άλλον τόπο, από μια άλλη περιοχή, να αρχίσουν να ψάχνουν λίγο για την ιστορία. Γιατί στο τέλος του βιβλίου παραθέτω πηγές, τις οποίες, ηλεκτρονικές πηγές εννοώ κυρίως, αλλά και βιβλία, στις οποίες μπορούν να ανατρέξουν τα παιδιά και από εκεί και πέρα να ψάξουν και να βρουν και εκείνα τις δικές τους πηγές και να γίνουν μικροί επιστήμονες. Για το φεστιβάλ βιβλίου έχω να πω ότι είναι ένας πολύ αγαπημένος θεσμός. Ελπίζω να γίνεται κάθε χρόνο. Είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ ευχαριστημένη με όλο αυτό που είδα. Και η προσέλευση του κόσμου νομίζω ότι ήταν μεγάλη και ο κόσμος ευχαριστήθηκε γιατί είδε συνολικά βιβλία από πολλούς εκδότες, τα οποία ακόμα και σε ένα βιβλιοπωλείο δύσκολο να τα βρει κανείς έτσι εκτεθειμένα και να τα προσεγγίσει και να τα πιάσει και να τα ψάξει. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός θεσμός ενάντια και στο ίντερνετ που μας καθυλώνει στο σπίτι. Αναγκαζόμαστε δηλαδή να βγούμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο όπως είναι το Ζάπιο και να περπατήσουμε κάτω από τον ήλιο, τα δέντρα και να κοιτάξουμε βιβλία, τι πιο ωραίο. Έχουμε και τον χρόνο να είμαστε όλοι εδώ και ακόμα περισσότεροι.